Εχθές τα γεγονότα στην περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν χαρμόσυνα. Χαρμόσυνα όχι για εμάς που εκλεγήκαμε στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, αλλά πιστεύω γενικότερα για τους πολίτες της Πελοποννήσου, γιατί δείξαμε ότι πραγματικά ως οικολόγοι μπορούμε να κάνουμε υπερβάσεις και να συνεργαζόμαστε με στόχο τη δίκαιη εκπροσώπηση όλων των παρατάξεων στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδος. Η παράταξη του κ. Τατούλη πραγματικά έκανε και αυτή με τη σειρά της μία υπέρβαση, βλέποντας, αν θέλετε, και το άδικο του νόμου, που στις μικρές παρατάξεις δεν δίνει το δικαίωμα εκπροσώπησης στην Ένωση Περιφερειών, και κατεβάσαμε ένα κοινό ψηφοδέλτιο με στόχο να μπορέσουμε να εκλεγούμε. Εκεί όμως δηλώσαμε στην πρωτομιλία μας ότι είτε εκλεγούμε είτε δεν εκλεγούμε, ήμασταν και θα είμαστε οικολόγοι. Οι θέσεις μας δεν πρόκειται να αλλάξουν είτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο είτε στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδος. Αυτό έγινε αποδεκτό από αυτούς που μας ψήφισαν, συγκεκριμένα από την παράταξη, την κοινή που κατεβάσαμε με τον κύριο Τατούλη. Λάβαμε 26 ψήφους από τους 46 που ψήφισαν και εγώ προσωπικά έλαβα 11. Αυτό είναι ένα γεγονός που δείχνει ότι δεν υπήρχε καμία σκληρή γραμμή από την παράταξη του κυρίου Τατούλη, δεν υπήρχε πίεση να ψηφιστούμε. Γιατί οι θέσεις μας, όπως δηλώσαμε, ήταν και θα είναι θέσεις των οικολόγων. Και πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια τους 10 περιφερειακούς συμβούλους που τίμησαν αυτή την υπέρβαση που κάναμε. Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος έχει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο για τα επόμενα χρόνια, γιατί έρχεται να αναδείξει το πόσο Καλλικράτης πραγματικά μπορεί να είναι ένα εργαλείο περιφερειακής ανάπτυξης για τη χώρα, και επιπλέον θέτει και θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και συνέργειας όλων των περιφερειών της χώρας, χρηματοδοτώντας δράσεις μέσα από κοινοτικά προγράμματα. Αυτές είναι λοιπόν οι δράσεις που εμείς δεσμευτήκαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι θα προσπαθήσουμε πραγματικά να πετύχουμε μέσα από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος. Στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, για να έχουμε μια πιο αναλυτική εικόνα, αντιπροσωπεύονται γύρω στους 270 περιφερειακούς, υπάρχει αντιπροσώπευση 270 περιφερειακών συμβούλων, των αντιπεριφερειαρχών όλης της χώρας και των περιφερειαρχών. Άρα καταλαβαίνετε τους 270 ανθρώπους που και εμείς εκλεγήκαμε, θα είναι ουσιαστικά θα εκλεγεί το Διοικητικό Συμβούλιο, που θα αποτελείται από 25 ανθρώπους, εκ των οποίων οι 13 είναι ήδη περιφερειάρχες, άρα θα γίνουν εκλογές για την εκλογή και 12 επιπλέον ή περιφερειακών συμβούλων ή και αντιπεριφερειαρχών, με στόχο πραγματικά να είναι ένας εταίρος της κεντρικής διοίκησης και να μπορέσει ο Καλλικράτης να έχει μια δομή ανάλογη των προσδοκιών που είχαν οι νομοθέτες. Ευελπιστούμε ότι αυτό το κεντρικό όργανο θα παίξει ένα πολύ πιο ισχυρό ρόλο από την ΕΝΑΕ, από την Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος που αντικαθιστά, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο Καλλικράτης έχει δώσει πολλές επιπρόσθετες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις στους περιφερειάρχες, αλλά και κατ' επέκταση στα περιφερειακά συμβούλια, και η Ένωση Περιφερειών ακριβώς έρχεται να παίξει αυτό το συγκροτημένο ρόλο επικοινωνίας, οργάνωσης και διεκδίκησης ζητημάτων από την κεντρική πολιτεία προς τις περιφέρειες και κατ' επέκταση προς το βαθμό α της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι η Δήμη.